Ευχαριστώ, κύριε Παπά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σταϊκούρα, το νομοσχέδιο το οποίο έχετε φέρει προς ψήφιση έχει κάποια θεμελιώδη προβλήματα προσέγγισης και φιλοσοφίας. Βασίζεται στην αρχή ότι είναι πολύ λίγες οι πτωχεύσεις στην Ελλάδα, κυρίως μιλάω για το ζήτημα των εταιριών, των νομικών προσώπων, και γι' αυτό δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη. Υιοθετεί από πάνω μέχρι κάτω την αποκρουστική λογική που διαβάσαμε στην έκθεση Ψαρίδη, που λέει ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι καθυστερημένες, είναι μη παραγωγικές και το γεγονός ότι έχουμε λίγες πτωχεύσεις είναι αυτό που κρατάει την οικονομία πίσω. Αναρωτιέμαι τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί που μπορούν να μιλάνε με αυτόν τον τρόπο για τις επιχειρήσεις οι οποίες κρατούν το 80 με 85% της απασχόλησης στην ελληνική οικονομία. Έχει και ένα δεύτερο πρόβλημα προσέγγισης και φιλοσοφίας, το οποίο είναι και αυτό θεμελιακό. Ταυτίζει τη διαδικασία ρύθμισης χρεών του φυσικού προσώπου με την πτώχευση των εταιριών, μία και ενιαία. Καμία διαφορετική προσέγγιση. Στο πτωχευτικό δίκαιο των δυτικών χωρών, η ρύθμιση χρεών του φυσικού προσώπου γίνεται για να μπορέσει το πρόσωπο να επανενταχθεί, να επανεκκινήσει. Πώς ακριβώς θα επανεκκινήσει ένα πρόσωπο που δεν το αφήνετε τίποτα? Και είπατε μάλιστα ότι δεν θα έχουμε και το πρόβλημα με τις αποποιήσεις κληρονομιάς. Ποιας κληρονομιάς της κατεσχεμένης? Αυτό ήταν το επιχείρημα το οποίο κομίσατε και νομίζω ότι έχουν καταρριφθεί αυτά που μονόταν επαναλαμβάνεται από αυτό εδώ το βήμα και όχι μόνο βεβαίως από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης, γιατί και ο δικός σας βουλευτής, ο κύριος Σιμόπουλος, είπε ότι δεν θα υπάρχει καμία προστασία της πρώτης κατοικίας. Και μη το επαναλαμβάνετε, δεν σας θυμάει, κύριε Σταϊκούρα, και εσάς, ούτε τους βουλευτές της πλειοψηφίας, διότι και σήμερα το πρωί ανοίξαμε το site της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, και η οποία παραπέμπει ακριβώς, κύριε Κουρμούση, χαμογελάτε κατά τη μάσκα, φαντάζομαι. Ναι, αφήστε τα λοιπόν τώρα πόσες έχουν γίνει. Εδώ δώσατε και εισηγηθήκατε και στον κύριο Μητσοτάκη να πει ψέματα λοιπόν. Αυτό να βγείτε να παραδεχτείτε. Ή να πείτε στον κύριο Κουρμούση που κάθεται πίσω σας να αλλάξει το site της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Δεν γίνονται και τα δύο. Και υπάρχει και το πρόβλημα της χρονικότητας. Άντε να πούμε ότι το πιστεύατε βαθιά. Ότι πρέπει σε μια οικονομία να εκαθορίζονται εν ρηπεί οφθαλμού οι επιχειρήσεις, να απολύονται οι εργαζόμενοι, να ρευστοποιούνται τα πάγια της τώρα. Στη μεγαλύτερη ύφεση που θα έχουμε μεγαλύτερη και από την κρίση της αρχής της προηγούμενης δεκαετίας. Σας προετοίμασε χθες ο κύριος Μητσοτάκης από αυτό εδώ το βήμα. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Είπε ότι έρχονται τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου. Και ότι θα ενσωματώνουν και τις αρνητικές συνέπειες από την καθίστηση του τουρισμού. Και τη θεωρείτε αυτή τη συνταγή πραγματικά να αρμόζει στη συγκεκριμένη οικονομική συγκυρία? Πραγματικά εντυπωσιαζόμαστε. Τι λένε οι φορείς? Για σεβέ. Δεν παίρνετε κανένα μέτρο της πρώτης προστασίας της πρώτης κατοικίας. Αντίθετα, αυτά οδηγούν στην απώλεια της περιουσίας επιχειρήσεων και πολιτών. Οι μικρές επιχειρήσεις σε ποσοστό 81% κινδυνεύουν με άμεση πτώχευση. Εκπιζώ. Είναι υποκρισία να μιλάμε για προστασία της πρώτης κατοικίας. ΕΣΕΕ. Δεύτερη ευκαιρία πτώχευσης, ναι. Δεύτερη ευκαιρία του πτωχού, όχι. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας. Αν ψηφιστεί ο νόμος όπως είναι, μπαίνει τα φόπλακα σε δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις. Ένωση Προστασίας Δανειοληπτών. Θα υπάρξει ανεξέλεγκτη εξάπλωση πτωχεύσεων. Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής. Έμεσος εκβιασμός που οδηγεί πολίτες σε πληστηριασμούς. Οι δικηγορικοί σύλλογοι, πρωτοφανές, να κατάσχονται μισθός και σύνταξη. Σας βάλανε το ζήτημα του συμψηφισμού των μισθωμάτων. Σας βάλανε το ζήτημα της υποχρεωτικότητας για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Δεν τα ακούτε αυτά βέβαια. Κομίζεται ένα σωρό ψέματα, διότι κατά τη δική μας διακυβέρνηση και το ιδιωτικό χρέος μειώθηκε που είχε εκτεναχθεί με τα δύο πρώτα μνημόνια και βεβαίως μειώθηκαν και τα κόκκινα δάνεια. Το τερατώδες δε, αυτό δεν περιμέναμε να τα ακούσουμε και τα ακούσαμε από τα χείλη του κύριου Μητσοτάκη, είπε ότι το μαξιλάρι είναι δικό σας. Ειλικρινώς, σκέφτομαι αν ο χαρακτηρισμός του πολιτικού απατεώνα είναι μάλλον πιο μετριοπαθής από αυτό που θα έπρεπε να ακουστεί σε αυτή την αίθουσα.
Και είναι αξιοθαύμαστο το θράσος. Ειδικά ενός ανθρώπου που κρατάει αυτή τη θέση στη δημοκρατία μας. Δύο πράγματα για τις τεχνικές εταιρείες. Οι τεχνικές εταιρείες μαζί με τις άλλες κινδυνεύουν από πολλαπλές πιέσεις, συσσωρευμένα προβλήματα από τον προηγούμενο καιρό και το γεγονός ότι έχετε παγώσει όλα τα μεγάλα και τα μεσαία δημόσια έργα. Στο δικό σας πρόγραμμα λέγατε ότι με τα μεγάλα δημόσια έργα θα δημιουργηθούν 40.000 νέες θέσεις εργασίας, τα έχετε παγώσει όλα. Ήμουνα προχθές στην Ηλία, σε σημεία όπου είχαν προχωρήσει τα έργα. Μην κάνετε έτσι, κύριε Κατρίνη, θα τα ακούσετε κι εσείς. Μην κάνετε έτσι, λέω, και προσέξτε και τι θα πείτε. Και προσέξτε και τι θα πείτε, λέω. Λοιπόν, τα έργα αυτά υλοποιούνταν και πρέπει να σας ενημερώσω ότι και ο δικός σας βουλευτής, ο τοπικός, έβαλε χρονικό όριο στον υπουργό σας για την επανεκκίνηση του έργου. Έχετε λοιπόν μία πολιτική και σε αυτό το τομέα που θα συσσωρεύσει τα προβλήματα. Βεβαίως θα έχετε να θυμάστε, και αυτό πρέπει να σας το πούμε, ότι αυτό το νομοσχέδιο ήταν η απαρχή της πολιτικής σας απομόνωσης. Διότι μόνοι σας το ψηφίσατε, είναι τη δεύτερη φορά τις τελευταίες μέρες που απομονωθήκατε. Η πρώτη ήταν έξω από το εφετείο, όταν όλος ο δημοκρατικός προοδευτικός κόσμος άκουσε ότι καταδικάστηκε η εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής και από εκεί πέρα ήσασταν απόντες. Εχθές ψηφίσατε μόνοι σας, σήμερα θα ψηφίσετε μόνοι σας και θα έχετε αυτό να το θυμάστε, διότι θα το πληρώσετε. Θα πληρώσετε ακριβά και τη λαϊκή οργή και τη λαϊκή αποδοκιμασία. Ευχαριστώ πολύ.